Νοσοκομείο Χανίων 11 το πρωί. Η άσκηση ετοιμότητας για πιθανό κρούσμα κοροναϊού που ήταν προγραμματισμένη αναβάλλεται, καθώς τα γεγονότα προηγήθηκαν του σεναρίου. Η είδηση ότι στο νοσηλευτικό ίδρυμα έχει καταφτάσει ένας νεαρός με συμπτώματα κοροναϊού, έχοντας πρόσφατα ταξιδέψει στην Ιταλία, σήμανε συναγερμό σε γιατρούς, διασώστες και προσωπικό. Ψυχραιμία, σωστή και έγκυρη ενημέρωση. Επειδή συνεχώς έχουμε αλλαγή των δεδομένων, θα πρέπει οι πολίτες, κυρίως βέβαια οι επαγγελματίες υγείας, με ψύχρεμο τρόπο αλλά και σωστή ενημέρωση από τον ΕΟΔΗ να ενημερώνονται αλλά και διαρκώς, γιατί συνεχώς έχουμε καινούργια δεδομένα και αυτά αλλάζουν. Η κάμερα της Κρήτη TV κατέγραψε μάλιστα τον νεαρό να περιμένει σε χώρο εκτός του νοσοκομείου πριν μεταφερθεί για λήψη δείγματος και περαιτέρω εξετάσεις. Ο ίδιος φέρεται να ανησύχησε όταν ένιωσε πόνο στο λαιμό που συνοδεύτηκε από βήχα χωρίς να έχει πυρετό. Την ώρα όμως που ο υποδιοικητής της είπε μιλάει στους δημοσιογράφους για το περιστατικό, ο νεαρός φεύγει από το σημείο, ακολουθεί το μονοπάτι και περνάει μπροστά από κάμερες και δημοσιογράφους. Ψυχραιμία, σωστή και έγκυρη ενημέρωση. Επειδή συνεχώς έχουμε αλλαγή των δεδομένων, θα πρέπει οι πολίτες, κυρίως βέβαια οι επαγγελματίες υγείας, με ψύχρεμο τρόπο αλλά και σωστή ενημέρωση από τον ΕΟΔΗ να ενημερώνονται αλλά και διαρκώς, γιατί συνεχώς έχουμε καινούργια δεδομένα και αυτά αλλάζουν. Δεν υπάρχει λόγος γενικευμένης ανησυχίας. Το άτομο που αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χανίων ήρθε μόνο του? Ναι, προσήρθε μόνο του. Δεν νοσηλεύεται. Προσήλθε για εξέταση. Προσήλθε για εξέταση. Και στη φάση που βρισκόμαστε σήμερα, εξετάζεται και με ποιους ανθρώπους έχει έρθει σε επαφή προκειμένου, αν διαπιστωθεί ότι είναι θετικός? Βέβαια όλα αυτά. Σε δεύτερο χρόνο μόλις ήρθε. Δύο άτομα παρατηρούν τον νεαρό να περνάει από μπροστά τους με μάσκα, με ένα σακίδιο στην πλάτη, μιλώντας στο κινητό, ενώ ένα στέλεχος του ΕΚΑΒ τον ρωτάει που κατευθύνεται. Η απάντηση μοιάζει καθησυχαστική. Έτσι ο 26χρονος συνεχίζει την πορεία του με κατεύθυνση στο κεντρικό κτίριο του νοσοκομείου Χανίων. Το κενό ασφαλείας καταγράφηκε σε ανύποπτο χρόνο από την κάμερα της Κρήτη TV και μάλιστα την ώρα που ο υποδιοικητής της είπε το ανακοινώνει, ενώ λίγο μετά, άγνωστο σε πόσο χρόνο, ο νεαρός φέρεται να έχει επιστρέψει στο αρχικό σημείο υποδοχής του, από όπου τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για να τον μεταφέρει σε θάλαμο απομόνωσης. Πρόκειται ξεκάθαρα για το ίδιο άτομο. Αρχικά περιμένει στο χώρο που του υποδείχθηκε, έχοντας αφήσει το σακίδιό του αριστερά στο παράθυρο, λίγο μετά το βάζει στους ώμους και κατεβαίνει στο μονοπάτι, ενώ όταν επιστρέφει το τοποθετεί δεξιά στο παράθυρο για να το πάρει τελικά ξανά την ώρα που αποχωρεί πάνω στο φορείο.